Το θέμα του συνεδρίου, που αφορά την εναλλακτική διαχείριση ακουγκίτων εξκαφών κατασκευών κατεδαφίσεων, ασφαλώς είναι ένα θέμα το οποίο είναι ενδιαφέρον, ένα θέμα το οποίο υποθείου οι εργασίες της ημερίδας είναι ενδιαφέρουσα, διότι τα στερεά απόβλητα, τα αδρανή απόβλητα, τα απόβλητα τα οποία δημιουργούνται από τις εξκαφές, από τις κατεδαφίσεις και τις ανεγέρσεις και, εν πάση περιπτώσει, όλες αυτές οι δραστηριότητες που η σύγχρονη κοινωνία πραγματοποιεί, σαφώς δημιουργούν προβλήματα για το περιβάλλον, σαφώς η ευαισθητοποίηση που γίνεται και με την παρούσα ημερίδα τόσο των πολιτών της Λακωνίας, αλλά και γενικότερα, αλλά και των φορέων, καθώς επίσης και η ενημέρωση που γίνεται για τις υποχρεώσεις και την νομοθεσία που διέπει αυτές τις δράσεις οι οποίες γίνονται και οι οποίες ασφαλώς, επαναλαμβάνω, επιβαρύνουν το περιβάλλον, έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ασφαλώς ενδιαφέρουν και την περιφέρεια Πελοποννήσου αλλά και την αντιπεριφέρεια. Γι' αυτό, μαζί με τις ευχές μας για τις καλύτερες εργασίες της ημερίδας, δεχτείτε και την παρένεσή μας τα αποτελέσματα της διημερίδας να γίνουν γνωστά και σε εμάς. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι γεγονός ότι ανεξέλεγκτη απόρριψη απορριμμάτων τα γνωστά πάντα. Θα το πούμε έτσι επιστημονικά, έτσι όπως τώρα αντιλαμβάνεται ο περισσότερος κόσμος, αποτελεί σημαντικό πρόβλημα με επιπτώσεις περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές. Δυστυχώς η χώρα μας και εγώ το ταλαιπώρησε πολύ το πράγμα, όπως σε όλα τα θέματα σχετικά με την νομοθεσία, να δώσει λύσεις για να μπορέσουν να αναδοθούν κάποιες εξελίξεις. Θυμάμαι από το 2008 και 2009, το 2009 και το 2009, που είχαμε ξεκινήσει να κάνουμε μερίδες για αυτά τα θέματα και πριν τρία χρόνια, οπότε νομίζω ολοκληρώθηκε το θεσμικό πλαίσιο για να μπορέσει να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία, με συνέπεια να μείνουμε πίσω από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με αποτέλεσμα να πρέπει τώρα να τρέξουμε πάρα πολύ για να πλησιάσουμε τις άλλες χώρες που έχουν προηγηθεί. Και μην ξεχνάμε ότι είναι τόλοι αυτών των υλικών, τα οποία προέρχονται κυρίως από κατεδαφίσεις, οικειών και άλλα πράγματα, όπως τα δημόσια έργα που εκτελούνται, τα μπάζα, τα κόμματα, οι αναπλάσεις, οι γέφυρες, όλα αυτά παράγουν αυτόν τον όγκο. Οι πολίτες, να σας πω σε ένα σημείο, έχουν και δίκιο. Πήραν εντάξει, μας λέτε να μην τα ρίχνουμε στα ρέματα σε κάποιους χώρους που θα βρουν. Πώς θα τα πάρουν? Εδώ υπάρχει ένα πλεονέκτημα σε σύγκριση με τα σύνορα. Για τις δράσεις της κοινωνίας δεν θα είναι έτσι. Με τη σαφέστατα δεν θα υπάρξει αυτή η επιβάρηση που προέρχεται από τα σύνορα. Είναι λοιπόν πιο εύκολο και έχει και πελατεία έτοιμη το σύστημα. Δυστυχώς μέχρι τώρα δεν έχει προχωρήσει. Εύχομαι να προχωρήσει, διότι θα συμβάλλει οπωσδήποτε στην ελάχιση του περιβάλλοντος, θα βοηθήσει και την τοπική οικονομία, διότι η ανακύκλωση των αδρανών υλικών είναι σημαντικό και μπορούμε πλέον να παραχρησιμοποιούμε από αυτά τα υλικά, με συνέπεια να έχει, όπως είπαμε, και επιπτώσεις και κοινωνικές και οικονομικές και περιβαλλοντολογικές. Εύχομαι να προχωρήσει και στην Ευρώπη μας και παραλαμβάνω ότι είναι πολύ πιο εύκολο από τα υπόλοιπα είδη των απορριμμάτων και να μπορέσουμε έτσι να προχωρήσουμε σε μια σωστή διαχείριση ως όφελος κυρίως του περιβάλλοντος και μετά των πολιτών. Ευχαριστώ για την ευκαιρία. Καλή σας μέρα. Εκπροσωπώ τον νέο δήμαρχο Σπάρτης, κύριο Βαγγέλη Καλλιώτη. Θα είμαι πολύ σύντομος. Είναι πολύ σημαντική ημερίδα. Ουσιαστικά, κατά βάρος μιλάμε για τα πιο βαριά απόβλητα που κατά μέσο όρο παράγει η ανθρώπινη δραστηριότητα. Θα ακούσουμε σε λίγο νούμερα. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι αποβλήτων, το οποίο όπως ίσως γνωρίζετε, για να ακούσουμε εντάξει και στον κοινό του περιφερειακό σχεδιασμό με συγκεκριμένες στρατηγικές και στόχους. Και χαιρετίζουμε αυτή την προσπάθεια, όπως πολύ σωστά υπόθηκε. Πρέπει να μπουν στη θέση τους, πρέπει να μάθουν που πάνε
και πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι ακριβώς απόλυτα, είναι χρήσιμα για αυτά τα λεπτά. Απλώς η διαχείρισή του είναι λίγο το πρόβλημα. Αλλά πλέον μετά από πάρα πολλά χρόνια η ελληνική πολιτεία αποφάσισε να καταλάβει τις θέσεις της και πρέπει να τις θέσει. Εμείς, σαν νέα δημοκρατική, χαιρετίζουμε αυτές τις προσπάθειες και θα σταθούμε αλλογή σε οποιαδήποτε προσπάθεια. Ευχαριστώ πολύ. Η ορθολογική και αποτελεσματική διαχείριση των αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων, δεδομένου του όγκου τη μάζα αλλά και τη σύνθεση του, αποτελούν σημαντική διαδικασία στο πλαίσιο τη βιώσιμη ανάπτυξη του τόπου σε όλα τα ιδιαίτερα. Δεν θα πρέπει να θεωρηθεί η διαδικασία ως μια απλή πράξη περιβαλλοντική ευαισθησία, αλλά μια ουσιαστική δράση στα πλαίσια τη αντιμετώπιση τη έλλειψη φυσικών πόρων και τη προστασία τη δημόσια υγεία. Η ενημέρωση όλων αποτελεί βασική προϋπόθεση επιτυχία συγκεκριμένη διαδικασία, διότι αναδιοργανώνουν ένα σημαντικό τμήμα του κατασκευαστικού κλάδου και έρχεται αντιμέτωπο με κακές πρακτικές και στρεβλώσεις του παρελθόντος. Στο πλαίσιο αυτό, η Νομαρχιακή Επιτροπή ΤΕΙ Λαγωνίας χαιρετίζει και καλωσορίζει τους σημερινούς ομιλητές αλλά και όλους τους προϋπιστωμένους. Εύχομαι καλή επιτυχία τόσο στην σημερινή μερίδα όσο και στην υλοποίηση τη διαχείριση των ΑΕΚ. Να συγχαρώ για την προσπάθεια που κάνει η αξιοποίηση των πολιτών και την ενεργοποίησή του στο θέμα τη διαχείριση των αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις και να ευχηθώ στην ανακύκλωση Αυγανών με δύο Ελλάδες καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο που έχει να εκτελέσει. Η σημερινή παρουσίαση αφορά την ενεργοποίηση διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων ΑΕΚ όπως χαρακτηρίζεται στην Ελλάδα. Και στην παρουσίαση μου θα αναφερθώ λίγο στο θεσμικό πλαίσιο που υπάρχει αυτή τη στιγμή για την ανακύκλωση των συγκεκριμένων αποβλήτων, στις νομικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από το θεσμικό πλαίσιο, καθώς επίσης και θα αναφέρω και κάποιες ενέργειες που έχουν γίνει με σκοπό την προώθηση της συγκεκριμένης δράσης. Πρώτα θα αναφέρω κάποια στοιχεία για τον ελληνικό οργανισμό ανακύκλωσης. Είναι ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, υπαγόμαστε στον έλεγχο και στην εποπτεία του Υπουργείου Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Λειτουργούν χάρη του δημοσίου συμφέροντος, δεν έχουν θεωρητικό πρόσωπο χαρακτήρα. Έχουμε πλήρη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και ιδρυθήκαμε το 2001 με τον νόμο 2939. Βέβαια, το πρώτο 10 σύνολο του ΕΟΑΝ ορίστηκε 9 χρόνια και 8 χρόνια μετά, το 2009. Και αυτή τη στιγμή, ενώ από το οργανόγραμμα ο ΕΟΑΝ πρέπει να αποτελείται από 32 άτομα, είμαστε μόνο 13 και 8 άτομα ασχολούμαστε με το τεχνικό θέμα της εναρκτικής διαχείρισης. Η οργανική δομή και οι λειτουργίες του συγκεκριμένου οργανισμού ορίζονται μέσω δύο προεδρικών διαδικασμάτων, το προεδρικό διάγραμμα 99 και το προεδρικό διάγραμμα 170 του 2008. Το 2015 να πέσει στο 25% περίπου στους 500.000 τόνους. Και μετά μια μικρή άνοδο το 2020 στους 700.000 τόνους περίπου. Βέβαια, σε αυτή δεν συμπεριλαμβάνονται τα φυσικά υλικά εξκαφών και λοιπόν έρχονται από διάφορα δημόσια τεχνικά έργα. Τι είναι η εργατική διαχείριση τώρα των ΑΕΚ? Είναι όλες οι εργασίες συλλογής πάνω μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης, επαναχρησιμοποίησης, επεξεργασίας και ανάκτησης των συγκεκριμένων αποβλήτων, έτσι ώστε πρέπει να χρησιμοποιήσει την ανάκτησή τους, να επιστραφούν στο ρεύμα της αγοράς ή να προωθούνται σε άλλες χρήσεις.